Θεός. Ολόκληρη χριστιανοσύνη αντιμονή πάντα για την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Για πρώτη φορά θα γίνει στον αναστηλωμένο Πανάγιο Τάφο, αφού χάρη στις προσπάθειες της Τόνιας Μοροπούλου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το μεταλλικό πλαίσιο έχει αφαιρεθεί. Ώρες κατάνοιξης για το Θείο Πάθος και στο Βατικανό, ο Ποντίφικας παρέθεσε περικοπές του Ευαγγελίου. D'altra parte, sono proprio i particolari più piccoli. Tutti lo abbiamo sperimentato, quelli che meglio contengono e comunicano la gioia. Τύμπανε χτυπούσαν σε πέθυνο ρυθμό στη Σιβήλη. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο υπαίθριο χώρο λατρείας. Καθολικοί από θρησκευτικές αδελφότητες στην Ισπανία πραγματοποίησαν πομπές μετάνοιας. Φόρεσαν στολές διαφορετικού χρώματος για να ξεχωρίζουν. Τα μάτια είναι τα μόνα που μπορούμε να διακρίνουμε. Οι συμμετέχοντες της πομπής ονομάζονται πενιτέντες, δηλαδή ο μετανοών. Οι πιστοί στις Φιλιππίνες συμμετείχαν σε τελετές αυτομαστίγωσης για να εξηλωθούν για τις αμαρτίες τους. Με την πλάτη γυμνή και το πρόσωπο καλυμμένο με κουκούλα, περπατούσαν ξυπόλυτοι στους δρόμους και αυτομαστιγώνονταν. Η Λιτανία γίνεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη και ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή όταν δεκάδες πιστοί σταυρώνονται αναπαριστώντας το μαρτυρικό θάνατο του Ιησού.